Λοιπόν, θα μου πεις, κάτσε ρε φίλε, είναι αλήθεια, δεν ξέρω. Είναι η χαρά μεγάλη, είναι οι ευκαιρίες που μου δίνει αυτή η εκπομπή. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ. Να έρθουν εδώ πέρα άνθρωποι, τους οποίους θαύμαζα και θαυμάζω πάρα πολλά χρόνια, να κάνουμε μια ωραία κουβέντα, να πούνε όλοι ότι είστε το πιο ωραίο κοινό που υπάρχει. Η χαρά λοιπόν είναι μεγάλη, κυρίες και κύριοι. Η Έλλη Πασπαλά. Είναι φορές που χωρίς αφορμή κάτι γιορτάζει βαθιά στο κορμί. Ωραία, πέρα στο τραπέζι. Και ξαναβλέπει στο φως σαν να ζουν χρόνο τυφλός και να σα για σε μια φορτωμένο φυσέβο. Έλλη. Ένα ωραίο ραντεβού. Τι ωραίο ραντεβού. Έλλη, τι ωραίο. Έλλη, άκου λίγο τώρα. Θα πιαστώ από το τραγούδι αυτό, το «Λευκό μου για σε μη», το οποίο έβλεπα το σύριαλ αυτό, το «Μια ζωή για την Έλσα», με την Πέγκη Σταθακοπούλου, νομίζω ότι ήταν, ναι. Στον Αντένα, νομίζω, ναι. Αυτά κάτι πολύ ωραίο. Στη Σαντορίνη, αυτοί είχαν τα προβλήματά του που ήταν άρρωστη Πέγκη. Θυμάμαι ότι κάθε φορά που έβλεπα του τίτλου, το καθόμουν τη μαμά μου, το κλάμα που ρίχναμε για αυτό το τραγούδι, εγώ έχω κλάψει πιο πολύ με το τραγούδι αυτό από ό,τι με οποιοδήποτε άλλο τραγούδι. Δηλαδή. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Μόνο κλαις με τα τραγούδια τώρα. Όχι. Αλλά αυτό το τραγούδι, πώς μπορεί, παιδί μου, ήταν η φωνή σου που είναι. Ξέρεις πόσο ιδιαίτερη φωνή έχεις, φαντάζομαι. Θεϊκή. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Είναι πολύ δική σου, είναι πολύ μοναδική. Δεν έχει βγει δεύτερη. Και έχω την αίσθηση, και θα με διορθώσεις, ότι με κάποιο τρόπο το έχεις, πώς να το πω, δεν ξέρω αν είναι σωστή τώρα η έκφραση, το έχεις σεβαστεί πάρα πολύ όλο αυτό το δώρο που σου δόθηκε, γιατί είναι μεγάλο δώρο η φωνή. Εγώ, ας πούμε, πώς να σου πω, δηλαδή συνήθως τραγουδιστές λέω ρε, εσύ, τι ωραία φωνή που έχουν. Και ηθοποιούς βλέπω που παίζουν πολύ ωραία και λέω τι ωραία που παίζει. Αλλά νομίζω πως η φωνή, γιατί όσο και να τη φτιάξεις και να πας και σε οδεία και να δουλέψεις, άμα το βασικό υλικό δεν είναι κάτι μοναδικό, κάνω λάθος. Όχι, έχεις δίκιο, αλλά δεν μπορώ. Όχι, ναι, εγώ μιλάω για σένα, δεν πειράζει. Ναι. Έχω δίκιο, αλλά εγώ μιλάω για την Έλλη. Είναι πολύ. Η φωνή είναι μία σύνδεση με κάτι πιο σπουδαίο και πιο μεγάλο από σένα. Και το μόνο πράγμα που έχω προσπαθήσει να κάνω στη ζωή μου και όλα αυτά τα χρόνια είναι να βρω έναν τρόπο να επικοινωνήσω με κάτι πιο μεγάλο και πιο σπουδαίο από μένα, έξω από μένα. Το αν το έχω καταφέρει ή όχι, το κρίνει το κοινό. Το έχεις καταφέρει, με το συζητάμε. Θέλω να πω κάτι. Τι θες, αν μπορώ. Είναι συγκλονιστικό το τι αγάπη σου δείχνει αυτός ο κόσμος, όχι μόνο εδώ. Είναι τόσο, δηλαδή μπήκα στο πλατό και βλέπω αυτό τον, και ακούω αυτό τον, νιώθω αυτόν τον ενθουσιασμό και αλλά αυτή την αγάπη είναι συγκλονιστικό και είναι πολύ όμορφο. Είναι υπέροχο. Είναι πολύ, πολύ ωραία στιγμή. Πολύ ωραία στιγμή. Δεν σου αρέσει η λέξη καριέρα, έμαθα. Ναι, κάπως γιατί ο καθένας, παιδιά, μην τη βλέπετε και η ελισφυρίζει. Μην νομίζετε, δεν θα μπορούσε να είναι και 100% καλά. Είναι και αυτή η ναι, τζαζοχτυπημένη αρχικά, ενώ με λατρεία στη τζαζ. Η τζαζ έχει γραφτεί για τη φωνή σου, έχει κάνει και σπουδές πάρα πολλές. Γεννήθηκε στην Αμερική αρχικά, που εγώ δεν το ήξερα. Α, ναι. Και πότε ήρθες εδώ πέρα, πόσο χρονών είναι? Μόλις είχα κλείσει τα 25. Ήρθες, πώς το έκανες αυτό? Ήρθα για παρατεταμένες διακοπές. Λάθος. Διακοπές στην Ελλάδα έχεις μείνει για πάντα. Είμαστε, ας πούμε, να πεις τώρα ότι με όλα τα προβλήματα, αλλά για τις διακοπές. Και πού έγινε η σύνδεση όλη, γιατί διάβασα. Ποια σύνδεση? Διάβασα με Θοδωράκη, διάβασα Χατζηδάκη, διάβασα, που εγώ δεν τα ήξερα αυτά. Όσο σε παρακολουθούσα, ενώ δεν κάνω γενικά search. Ακούω κάτι, λέω, μου αρέσει πάρα πολύ. Άκουσα δίσκους, άκουγα μετά. Τι ωραία, λέω, αυτή η φωνή δεν υπάρχει. Τι δεν μπήκα να ψάξω. Διαβάζω λοιπόν σήμερα, γιατί ήξερα ότι θες εδώ πέρα, αλλά κάτσε να κάνω, λέω, να δω λίγο 5 πράγματα για την Έλλη. Ένα background check. Ένα background check έκανα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Κάνω λοιπόν το background check. Μια θεία μου είπε να είμαι χαριτωμένη, είμαι. Είναι χαριτωμένη. Τα φιλιά στη θεία αρχικά, τα φιλιά στην κολλητή τη θεία. Χαριτωμένη. Ναι, και διάβασα λοιπόν. Οι συνεργασίες είναι πάρα πολλές. Ναι. Οι σπουδές επίσης είναι πάρα πολλές. Που αυτό για μένα έχει μία σημασία, ότι δεν υπήρχε καμία
επανάπαυση, ότι κάθομαι μια χαρά, επαναπαύτηκα τώρα στο αυτή είναι η φωνή, τι ωραία. Τη δούλευε, τη δούλευε. Και η αγάπη σου, νομίζω, για την τζαζ, αν δεν κάνω λάθος, είναι πολύ μεγάλη. Ενώ είναι... Είναι πολύ μεγάλη, αλλά δεν είμαι τζαζ τραγουδίστρια, αλλά έχω συνυπάρξει με πολύ σπουδαίους τζαζ μουσικούς, όπως αυτοί που με συνοδεύουν στο Πειραιώς 131 που βρισκόμαστε τώρα. Το οποίο θα είσαι με τη Μαρία τη Φαραντούρη, επίσης σε τζαζ κομμάτια. Παιδιά, εγώ τρελάθηκα, τι ωραία! 5 Απριλίου, Κυριακή είναι 8.30 ώρα, στο Πειραιώς 131, το οποίο το διαβάζω για αυτό το κιλό, μάλλον θα έχω κάνει λάθος. Γιατί με τη Μαρία Φαραντούρη δεν περίμενα, ας πούμε, ότι θα την ακούσω σε τζαζ κομμάτια. Η Μαρία είναι, καταρχάς, πέρα από το μέγεθός της, είναι ζωντανός μύθος. Την αγαπώ πάρα πολύ. Έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι, θεωρώ, και φίλη μου. Με έχει αγκαλιάσει σαν φίλη. Αλλά είναι τόσο σπουδαία και αγαπάει τόσο πολύ την τζαζ. Και προσπαθώ χρόνια να την πείσω να κάνει η ίδια ένα πρόγραμμα με τζαζ. Και την έπεισα. Βέβαια, δεν χρειάστηκε πολύ από τη μεριά μου. Τη ζήτησα να έρθει σαν καλεσμένη και είπε αμέσως το ναι και χάρηκα πάρα πολύ. Και Βαντία Ρεβούτσικα, όλο το σπίσι. Λοιπόν, εδώ... Και Ελίνα Νικολακοπούλ. Εδώ τώρα τα ονόματα, το ένα μετά το άλλο, πέφτουν τα σαγόνια. Πριν από 2 καλοκαίρια, κάναμε λίγες διακοπές με την Αβανθία, με την οποία είμαστε πολύ αγαπημένες φίλες. Και ξαφνικά, έτσι από το πουθενά, μου λέει: Έλλη, ξέρω τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να κάνεις ένα πρόγραμμα τζαζ. Και εγώ λέω: Καλά, είσαι με τα καλά σου, τρελάθηκες. Ποιος θα έρθει να ακούσει τζαζ από μένα τώρα? Όχι, επέμενα. Το πρώτο χρόνο συναντήσαμε πάρα πολλές δυσκολίες, που δεν έχει σημασία τώρα να αναφερθώ σε αυτές. Τη δεύτερη χρονιά όμως άρχισαν τα πράγματα. Εγώ έχω και τερατώδες υπομονή. Έχεις σαν άνθρωπος. Δεν σ' αρέσει όμως ταυτόχρονα κάτι. Τα θέλεις λίγο λιγότερο? Θα ήθελα να είμαι λίγο. Ένα τσαμπουκά λίγο μεγαλύτερο. Αλλά έχω. Με την υπομονή μου. Την υπομονή την έχεις. Έχει, παιδιά, αρετή υπομονή, να τα λέμε κι αυτά. Αρετή. Και ως μαμά υπομονή. Και ως μαμά, καμία υπομονή. Εκεί κανονική μητέρα, όπως πρέπει να είσαι κανονικά. Δεν υπάρχει εκεί πέρα τίποτα δηλαδή. Κανονική. Είσαι αυστηρή. Πολύ το σκέφτεσαι. Ναι, είναι απάντηση και πας να την καλύψεις. Πολύ το σκέφτεται, παιδιά. Μα δεν είσαι, λες όχι. Είναι πολύ έξυπνος. Και εσύ πολύ αυστηρή, μόλις μάθαμε όλοι. Και εγώ πολύ χαριτωμένη. Να, είμαστε. Ο έξυπνος χαριτωμένη. Χαριτωμένη και ο έξυπνος. Είσαι αυστηρή, ε. Είμαι λίγο, ναι. Θες να έχεις το control, από εκεί ξεκινάει η αυστηρότητα. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα εμπιστοσύνης. Όχι, δεν θέλω να έχω το control. Θέλω να είναι καλά ο γιος μου. Θέλω να είναι ευτυχισμένος και υγιής και να χαράξει το δρόμο του όπως επιθυμεί, αλλά να χαράξει το δρόμο του. Δεν ξέρω τώρα. Τι εννοούμε, να χαράξει το δρόμο. Η αυστηρότητα πού κολλάει στη χάραξη? Το να είναι... Να συγκεντρωθεί σε αυτό που θέλει να κάνει και να δείξει και μία μικρή πειθαρχία. Θα ήθελες, μάλιστα. Ναι, εντάξει, ναι, όλοι οι γονείς το θέλουν. Όλοι οι γονείς. Το θέλουν οι γονείς όλοι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα, το μεγάλωμα του παιδιού είναι πολύ ιδιαίτερο. Επίσης, με κάποιο τρόπο ήσουν πάνω από το παιδί σου να το μεγαλώσει. Δεν μεγάλωσε κάπως παράλληλα με κάποιες δικές σου συναυλίες. Ενώ κάπως... Όχι, και ήταν μάλιστα και πολύ μαζί μας. Ήταν παντού μαζί μας, σε όλες τις συναυλίες, σε όλες τις περιοδίες. Ήταν λίγο πολύ μασκότ. Τι ωραία. Περνούσε ωραίο ίδιος, του άρεσε? Μέχρι ένα σημείο μετά νομίζω άρχισε να βαριέται. Μεγάλωσε κιόλας σιγά σιγά. Καλά, μετά δεν... Τώρα κάνω τη ζωή μου. Ωραία, τα κάναμε, γύρισα, έκανα. Εσύ το κομμάτι λοιπόν με την καριέρα, που σου είπε ότι δεν σου αρέσει καθόλου η λέξη καριέρα, γιατί διάβασα ότι έχεις πει... Εσύ τα έχεις πει, μην πεις τώρα, λοιπόν, ότι η καριέρα είναι σαν να την ξεχωρίζεις από τη ζωή μου, ότι είναι μια παράλληλη πορεία και για μένα αυτό που κάνω είναι η ζωή μου, είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Σωστά τα είπα. Σωστά τα είπε, πολύ σωστά τα είπε. Άρα δηλαδή για σένα, για να καταλάβω εννοώ, όλο αυτό που σου συμβαίνει, σου συνέβη και σου συμβαίνει πια μέσα στα χρόνια. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα που είναι ξεχωριστό και που προσπαθώ να υπηρετήσω τη μουσική την οποία υπεραγαπώ. Ναι. Η καριέρα είναι κάτι άλλο. Υπηρετείς και προβάλλεις το πρόσωπό σου, το άτομό σου. Εγώ θέλω να προβάλλω τη μουσική, μέσα από αυτήν θέλω να επικοινωνήσω και θέλω να νιώσω, να ζήσω αυτό, να ζήσω τη μουσική. Γιατί μου έχει χαρίσει απίστευτες εμπειρίες και μου έχει δώσει
μου έχει ανοίξει έναν πνευματικό κόσμο που δεν θα το ζούσα διαφορετικά. Βλέπω ότι προσπαθώ να καταλάβω την οπτική σου, ρε παιδί μου, να καταλάβω το πόσο πολύ αγαπάς αυτό που κάνεις, πόσο έχεις καταφέρει, προφανώς, για να μου μιλάς έτσι και αντιλαμβάνομαι ότι μου λες ενώ και αλήθεια, ότι είναι πραγματικά αυτό που νιώθεις, να καταφέρεις να βγάλεις από τον εγκέφαλό σου το κομμάτι της καριέρας του να προσπαθήσω για να γίνω και να γίνω πιο πάνω και πιο πάνω. Είναι και... πολύ βαρετό. Κουράστηκες ήδη. Όχι, δεν της αρέσει καθόλου. Ναι, ενώ δεν είναι όμως εύκολο, ρε παιδί μου, να πεις ότι το κάνω, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας τώρα. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω, θα γεμίσω εγώ με αυτό που μου συμβαίνει και αυτό που συμβαίνει. Μακάρι να γεμίσουν κι άλλες 10 ψυχές, 20. Από εκεί παίρνουν δικό τους θέμα. Δεν θα πάθω εγώ πανικό. Επιθυμώ, προσπαθώ να επικοινωνήσω αυτό που νιώθω εγώ και να το μοιραστώ με τον κόσμο. Ελπίζω, στόχος είναι να το αισθανθεί και ο κόσμος μαζί μου. Αν όχι όλοι, δεν μπορούν όλοι να το ζήσουν αυτό το πράγμα, αλλά κάποιοι θα επικοινωνήσουν με αυτό και θα φύγουν. Έχει και ωραία μάτια. Μα έχω και λέτε κι εσείς, ναι. Παιδί, με έχω πάθει, λέω, την κοιτάω έτσι, την κοιτάω. Μα σε κοιτάω. Είναι αυτό το ηχόχρωμα, παιδιά. Το ηχόχρωμα είναι πολύ σημαντικό. Τώρα εδώ πέρα με έχει τρελάνει η γυναίκα. Κάθομαι έτσι, θέλω απλά να μου λες, δεν με ενδιαφέρει τι μου λες. Λέω απλά ερωτήσεις, δεν με ενδιαφέρει. Λέει ό,τι θες. Και είμαι. Είναι το πιο ωραίο μου ραντεβού, να ξέρετε αυτό. Είναι το πιο ωραίο μου ραντεβού. Το πιο ωραίο μου ραντεβού. Τη φάση πώς τη βλέπεις τώρα που περνάμε. Ποια από όλες, του κορονοϊού ή... Του κορονοϊού, επειδή ακυρώθηκε και δηλαδή ακυρώνονται... Αναβλήθηκε. Αναβάλλονται και άλλα πράγματα, κάποιους ακυρώνονται κιόλας, εννοώ για πάντα. Που σημαίνει ότι εσύ λίγο πώς το... Γιατί και εγώ δεν ξέρω, παρακολουθώ, αλλά δεν καταλαβαίνω 100%. Είναι, θεωρείς τα πράγματα λίγο... Θεωρώ ότι δεν... ο πανικός δεν βοηθάει σε έτσι τίποτα. Έτσι ποτέ. Πρέπει να ακολουθήσουμε όμως οδηγίες και κανόνες. Και πρέπει να είμαστε και όλοι μας και συνεπείς και σοβαροί. Να μην κάνουμε αηδίες και ανοησίες, δηλαδή πρέπει να προσέχουμε. Είναι μια στιγμή που πρέπει να βάλουμε πρέπει λίγο να μια πειθαρχία αυτό που πρέπει. Πρώτα απ' όλα, να σεβαστούμε και το διπλανό μας. Δηλαδή, τι φταίει ο διπλανός μας να αρρωστήσει επειδή εμείς είμαστε εγώ είμαι ανεγκέφαλη. Σωστή, είναι πολύ σωστή, παιδιά. Αυτό είναι αυτό. Ο στόχος σου από εδώ και πέρα, υπάρχει κάποιος έντονος στόχος ο οποίος θα ήθελες να τον καταφέρει, βάζεις στόχους αρχικά ή κάνεις έτσι ελαφριά προγραμματάκια που αν βγουν τέλεια, αν δεν βγουν όπως μας πήγε. Όχι, έχω, βάζω στόχους και η αλήθεια είναι ότι το επόμενο δίμηνο είναι αρκετά πλούσιο για μένα. Οφείλω εδώ να ανοίξω μία μικρή παρένθεση ότι είμαι αρκετά μεγάλη τεμπέλα. Είσαι τεμπέλα. Ναι. Δεν μπορείς, δεν ξεσηκώνεσαι. Δεν ξέρω για τους άλλους. Για σένα δεν είναι ωραίο. Είμαι και τεμπέλα, ρε παιδί μου. Θέλω να κάθομαι και λίγο. Θέλω να κάθομαι. Είναι ωραίο να μπορείς να κάθεσαι. Και είναι και νομίζω ότι οφείλουμε και να καθόμαστε που και που. Γιατί παθαίνουμε τρέλα. Οπωσδήποτε, γιατί πρέπει να γίνεται μια ανασκόπηση, να δούμε πού και να τι θα κατεβαίνουν κάνουμε. Και λίγο οι ασφάλειες για λίγο. Θέλουμε και ένα reboot. Ένα restart. Δεν ξέρω πώς τα λέτε οι νέοι. Κάτι να κλείσει ο υπολογιστής λίγο και να ξανανοίξει. Δεν γίνεται να δουλεύει. Και να χαρούμε τους φίλους, τους συγγενείς. Τη ζωή μας, λίγο τον εαυτό μας. Τη φύση, τα δέντρα. Αλλά το επόμενο δίμηνο είναι αρκετά, έτσι, έχω μπροστά μου αρκετά, πέρα από αυτό που θα κάνουμε με τη Μαρία, για την οποία την ευγνωμονώ και ευχαριστώ. Θα κάνω το καλοκαίρι συναυλίες με τον Γιώργο Περί. Τον αγαπημένο. Θα κάνεις, ναι. Τι ωραία. Επιτέλους, έχεις να κάνεις καιρό συναυλία, λέω βλακίες. Όχι, κάναμε πέρσι και πρόπερσι με την Ευανθία. Αλλά κάνω και μόνη μου δικές μου συναυλίες με τον Τάκη Φαραζή, με τον David Lynch, με τους συνεργάτες μας που είμαστε μαζί στο Πειραιός. Στο Πειραιός 131. Αλλά και κάτι πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Θα τραγουδήσω σε μία όπερα που έχει γράψει ο Άγγελος Τριανταφύλου. Α, τι είναι ωραίο! Και που... Ο Άγγελος Τριανταφύλου έχει γράψει υπέροχες μουσικές για το θέατρο, για την Γκόλφο, για τις Τρεις Αδελφές, για το Σιρανό ντε Μπερζάκ. Σκηνοθετεί ο Νίκος Καραθάνος. Αχ, όχι, τι ωραία τα φιλιά μου στον Νίκο. Δεν υπάρχει ο Καραθάνος, παιδιά, δεν υπάρχει ο Καραθάνος. Τι λες, Έλλη, τι ωραία, τι ωραία. Συμμετέχουν οι μονοδοί της Λυρικής, η χοροδία, η ορχήστρα, διευθύνει ο Ηλίας Βουδούρης.
Είναι και η αγαπημένη μου Σαβίνα Γιαννάτου που έχουμε κάποια χρόνια να βρεθούμε μαζί επί σκηνής και είμαι πολύ ευτυχισμένη. Είσαι ευτυχισμένη και καλά κάνεις. Είναι πολύ ωραία. Πότε θα είναι αυτό? Αυτό είναι νομίζω 10 και 12 Απριλίου και μετά το Πάσχα 22 και 24. Πολύ ωραία. Θα, έχουμε το, θα το πω και εγώ από εδώ, θα έχουμε το νου μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Η χαρά μου είναι μεγάλη, να το ξέρεις. Σε εκτιμώ. Και το υποκλίνομαι στο ταλέντο σου και στη γλυκύτητά σου και να πούμε στη Θεία ότι όντως ήταν πολύ χαριτωμένη σήμερα. Κυρίες και κύριοι, Έλλη Πασπαλά! Έλλη.